Κύριε Κατσότη, πώς βλέπετε τις εξελίξεις και μία ερώτηση παίρνουν από το σχολιασμό που θα μας κάνετε. Αν το ΚΚΕ θα ψηφίσει μια ενδεχόμενη πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας ώστε να πέσει η κυβέρνηση και να οδηγηθούμε σε εκλογές. Καταρχήν είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σωστό είναι αυτό. Τώρα σε δύο μήνες, λοιπόν, σε τρεις μήνες. Άρα λοιπόν, η πρόταση δυσπιστίας δεν έχει κανένα λόγο να γίνει. Και βεβαίως εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, αν και δεν νομίζουμε ότι θα προκύψει μια τέτοια πρόταση δυσπιστίας. Δεν τη στηρίζετε πέρα από το ότι δεν προσφέρει τίποτα, δεν ψηφίζετε κιόλας εσείς. Δεν είναι πανάκια για μας. Mm-hmm. Στο παρελθόν έχουμε ψηφίσει υπέρ προτάσεων δυσπιστίας που έγιναν και επί κυβέρνησης Σαμαρά ή του Γιώργου Παπανδρέου. Και βέβαια αποχωρήσαμε τον Ιούνιο, όπως είναι γνωστό, από την πρόταση δυσπιστίας που είχε κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα λέω μπροστά στις εκλογές μια τέτοια πρόταση δυσπιστίας, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής της. Δεν θα την ψηφίσουμε βεβαίως. Mm. Και βεβαίως δεν θα δώσουμε και ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Γιατί θεωρούμε ότι αυτή την περίοδο και όλα τα κόμματα δεν συγκρούονται για να αλλάξει μια πολιτική υπέρ του των λαών, υπέρ του λαού, της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας. Δεν συγκρούονται για να αυξηθούν οι μισθοί, οι συντάξεις, για να μπορέσει να επιχορηγηθούν τα νοσοκομεία που είναι σε μια άθλια κατάσταση, να υπάρξει μια καλύτερη κατάσταση στην παιδεία, στην υγεία του λαού μας, στην κοινωνική πρόνοια. Συγκρούονται για το ποιος θα υπηρετήσει αυτή τη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου ακόμα καλύτερα το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως αναμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν μεταγραφές από το ένα κόμμα στο άλλο και αυτό δείχνει ότι οι διαφορές τους είναι πολύ μικρές, οι συγκλίσεις πολύ μεγάλες. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν αυτές οι εφεδρίες του συστήματος για να μπορούν να υπηρετήσουν αυτή τη στρατηγική της καπιταλιστικής ανάκαμψης, η οποία είναι σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, της μεγάλης πλειοψηφίας τους και ιδιαίτερα των εργαζομένων. Άρα λοιπόν εδώ οι εργαζόμενοι και ο λαός θα πρέπει να δουν αν πράγματι πρέπει να στηρίξουν τους μεν ή τους δε, οποιοδήποτε κόμμα που λέει ότι αυτός είναι μονόδρομος, ή αν θα πρέπει να ενισχύσουν το ΚΚΕ παντού αυτή την περίοδο και στις δημοτικές και στις περιφερειακές και στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές, για να μπορέσει να υπάρξει μια δυνατή φωνή, ισχυρή φωνή των εργαζομένων και του λαού και να στηρίξει τα δικαιώματά του, τη ζωή που δικαιούται. Στον αγώνα για τη διεκδίκηση των απολειών. Γιατί υπάρχουν μεγάλες απώλειες που είχαν οι εργαζόμενοι, οι οποίες δεν επανέρχονται. Κανείς δεν μιλάει για αυτές. Μόνο το ΚΚΕ φέρνει στη Βουλή προτάσεις νόμου για κάλυψη των απολειών σε μισθούς, σε συντάξεις, σε επιδόματα, σε κοινωνική πρόνοια, σε υγεία και παιδεία. Και όμως αυτά δυστυχώς από την κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα απορρίπτονται, γιατί έχουν αυτή τη στρατηγική να ενισχύσουν τα κέρδη, την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Άρα λοιπόν έχουμε προεκλογική περίοδο και χρειάζεται συνολικά ο λαός μας να πάρει θέση για το ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα για να είναι πράγματι προς όφελός τους. Είναι γεγονός ότι μπροστά στις εκλογές θα προβάλλονται κάθε οτιδήποτε άλλο πέρα από τα μεγάλα προβλήματα που βασανίζουν τον ίδιο το λαό μας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα με το θέμα του. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Των σκανδάλων. Πάντα υπήρχε. Είναι συνυφασμένο με αυτή τη μορφή ανάπτυξης, όπου στα χέρια την οικονομία την έχουν οι λίγοι, αυτοί κάνουν κουμάντο και αυτοί τέλος πάντων διαφθείρουν ή διαφθείρονται τέλος πάντων μέσα σε μια τέτοια διαπλοκή της πολιτικής με την οικονομία. Δεν θα σταματήσουν ποτέ τα σκάνδαλα. Όμως το μεγαλύτερο σκάνδαλο, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι σήμερα μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας ζει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Είναι στην ανεργία. Δεν έχει τώρα να πληρώσει το ρεύμα του, δεν έχει να βάλει πετρέλαιο. Είναι ο κόσμος μεταναστεύει για να μπορεί να επιβιώσει. Υπάρχει μια κατάσταση πολύ δύσκολη στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της πολιτικής που ακολουθούν συνολικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Τα μέτρα που πάρθηκαν όλη αυτή την περίοδο της κρίσης με τα τρία μνημόνια, με τις αξιολογήσεις η μία πάνω στην άλλη, ισοπαίδωσαν συνολικά τα δικαιώματα των εργαζομένων και των εδώ ξέρετε τι λένε για αυτό. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που υπάρχει. Τα ξέρει. Λύση υπάρχει όμως. Η λύση λοιπόν υπάρχει και δεν είναι βέβαια. Πέρα από αυτό το πλαίσιο, έτσι. Ακούστε.
Εμείς λέμε ότι προς το παρόν η λύση για τους εργαζόμενους και τον λαό είναι να οργανωθούν και να διεκδικήσουν τις απώλειες και τις ανάγκες τους. Mm-hmm. Όταν δεν βάζουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες, τότε θα μπαίνουν μπροστά οι ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου για μεγαλύτερη κερδοφορία, άρα λοιπόν και μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων και του λαού. Γι' αυτό λοιπόν πώς είναι αντέξει ο κόσμος, να σας πω, τόσα προβλήματα που έχει. Βγήκε στην αρχή στους δρόμους, φώναξε. Πίστεψε σε ανατροπές, σε αλλαγές. Δεν ήρθανε. Ούτε οι ανατροπές, ούτε οι αλλαγές. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο λαός δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Μάλιστα. Είναι γεγονός αυτό. Και στον δρόμο δυστυχώς δεν βγήκαν πολλοί. Και σήμερα για αυτό το ΚΚΕ λέει ότι πρώτο στο ζήτημα είναι η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Και βέβαια το περιεχόμενό του. Τελειώνω. Η μαζικοποίηση και το περιεχόμενο της δράσης τους. Δεν μπορεί μέσα από τους κοινωνικούς διαλόγους που κάνει σήμερα η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ και άλλων οργανώσεων, της ΑΔΕΔΗ κτλ., να στηρίζουν αυτή την πολιτική που ισοπεδώνει εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα του λαού, που το ληστεύει με τους φόρους και να μην μπαίνουν μπροστά οι σύγχρονες ανάγκες τους. Πιστεύουμε ότι η πορεία θα είναι τέτοια που πράγματι ο λαός θα βάλει τη σφραγίδα του. Κυβέρνηση ανοχής θεωρητικά και τυπικά μπορεί να υπάρξει για σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο όμως πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μεγάλο πρόβλημα από αυτή την πορεία, τέλος πάντων, αν την επιλέξει. Εμείς θεωρούμε ότι οι εξελίξεις θα είναι γρήγορες όσο ο λαός θα μπορεί να είναι στο δρόμο και θα είναι υπέρ του αυτές οι εξελίξεις. Όσο τις εξελίξεις δημιουργεί η ίδια αυτή η τάξη, αναμορφώνοντας το πολιτικό σύστημα, αξιοποιώντας κάποιες εφεδρείες για να στηρίξει τον έναν πόλο της κυβέρνησης ή τον άλλον, τον έναν με τη Νέα Δημοκρατία ή τον άλλον με τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε ο λαός μας θα είναι μέσα σε σοβαρά προβλήματα που θα προκύπτουν από αυτή την πολιτική η οποία δεν διαφέρει. Η στρατηγική τους είναι η ίδια, κύριε Παναγιωτόπουλο, γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι το δυνατό κουκουέ είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.